φοβερό Παγιωρίου της Θεσσαλονίκης. Πώς πήγε η εφημερία? Άλλη μια εφημερία, όπως και οι προηγούμενες, που δείχνει ότι εξακολουθούμε να είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Οι εισαγωγές είναι λίγο πάνω από τις 25, αλλά το πρόβλημα της μονάδας εντατικής θεραπείας έχει πια αρχίσει να διωγγώνεται. Εκεί που ήταν σταθερά περίπου 7 οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, έχουμε φτάσει τις τελευταίες μέρες στους 12. Αυτό δείχνει ότι η βαρύτητα της νόσου εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρή και ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι πάρα πολύ μεγάλος σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από λίγο καιρό. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, συλλογικά και ατομικά μέτρα προστασίας και να προχωρήσει ο εμβολιασμός που δυστυχώς στη δική μας περιοχή είναι βαλτωμένος εδώ και πολλές εβδομάδες. Σας ανησυχούν οι παρελάσεις που θα γίνουν στις επόμενες μέρες? Οτιδήποτε αυξάνει τον συνοστισμό, τη συγκέντρωση κόσμου, πολιτών, είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους που δεν μπορούν να τηρηθούν εξαντικειμένου τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας, είναι ανησυχητικό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε όλοι αυτό που έγινε και στην Έδεσα, που ακυρώθηκε τουλάχιστον η μαθητική παρέλαση στα πλαίσια του εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης εκεί. Το μεγαλύτερο ποσοστό τώρα των ατόμων που νοσηλεύονται, είτε στη μύτη είτε εκτός, είναι ανεμβολιαστοί ως από το κλείστο. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό και θα ισχύει για πάντα, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και μάλιστα όσο αυξάνει η βαρύτητα των συμπτωμάτων, τόσο αυξάνει το ποσοστό των ανεμβολίαστων. Δηλαδή στις απλές κλίνες που είναι πιο ήπια τα συμπτώματα, οι εμβολιασμένοι ασθενείς είναι το 90%. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας οι εμβολιασμένοι, στις απλές κλίνες η ανεμβολίαστη ασθενής είναι το 90%, στις μονάδες εντατικής θεραπείας η ανεμβολίαστη ασθενής είναι σχεδόν το 100%. Οι ηλικίες αυτών που νοσηλεύονται είναι από την ηλικία των 40 ετών και πάνω, που σημαίνει ότι οι νεότεροι άνθρωποι έχουν τις αντοχές και τις άμυνες και έχει προχωρήσει και ο εμβολιασμός ως ένα σημείο, αλλά οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι που έχει σταματήσει στην ουσία ο εμβολιασμός σε αυτές τις ηλικίες αρχίζουν και νοσούν, αλλά νοσούν επειδή τους μεταφέρουν τον ιό υγιής ως προς την εκδήλωση, αλλά φορείς ως προς τον ιό άνθρωποι που ζουν μαζί τους, έχουν σε επαφή μαζί τους. Δηλαδή ένας νέος σε ηλικία άνθρωπος είναι φορέας του ιού, μπορεί να μην έχει εκδηλώσει ακόμη, να μην εκδηλώσει ποτέ κλινικά την ασθένεια, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να του μεταφέρει στον πατέρα του, στη μητέρα του, σε έναν πιο ηλικιωμένο, πιο εξασθενημένο άνθρωπο που δεν έχει εμβολιαστεί και αυτός να νοσήσει και μάλιστα βαριά.